Καλημέρα στον Κώστα μας. Κώστας Νάνος είναι μαζί μας. Κώστα μου, πολύ καλή σου μέρα. Καλημέρα, Κατερίνα. Πώς είσαι? Καλύτερα σήμερα. Γιατί χθες πώς ήσουνα? Σήμερα είναι Παρασκευή, είναι... Α, μπράβο. Γιατί έτσι... Το τέλος της εβδομάδας. Ναι, ναι. Σε βλέπω λίγο κουρασμένο σήμερα. Είναι της εβδομάδας η δουλειά? Ναι, ναι. Είναι και του Αυγούστου μαζί συμπυκνωμένη. Α, η κούραση του Αυγούστου. Πάρε, Κώστα μου, καμιά δεκαριά μέρες άδεια από το ραδιόφωνο να βγαίνεις μόνο σε εμάς και μετά να κοιμάσαι. Θα το φροντίσουμε. Θα το φροντίσεις, ε. Λοιπόν, διάβαζα και στην Χαραυγή για την μονάδα αιμοκάθαρσης. Συγγνώμη που το ξεκινάω από εκεί. Θα πάμε και στο ατύχημα που είχαμε, αλλά θέλω να το πούμε. Γιατί από πέρσι περιμένουμε να γίνουν εγγένεια και να κοπούν κορδέλες. Ναι. Όταν ξεκίνησε, όταν είχε πάει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τότε, ο Νίκος Αναστασιάδης, στη μονάδα, είχαν δηλώσει τότε εκεί με πομπόδι τρόπο ότι θα ολοκληρωθεί σε ένα χρόνο και μάλιστα προέβλεπαν ότι θα παραδίδονταν η μονάδα αυτή το Σεπτέμβριο, ίσως και νωρίτερα από ό,τι προέβλεπαν τα συμβόλαια, το Σεπτέμβριο του 2022. Ναι, ναι. Λοιπόν, είμαστε στο Σεπτέμβριο του 2023 μόλις χθες, σε σύσκεψη που έγινε, είπαν ότι τώρα η μονάδα θα παραδοθεί τον Νοέμβριο. Αμφιβάλλω, ακόμη είναι για πει η μονάδα, αμφιβάλλω αν θα καταφέρουν και τον Νοέμβριο να την παραδώσουν. Όμως είναι μια πονεμένη ιστορία. Και αυτή η αναβολή, πρώτα μας είπαν ότι θα από τον Σεπτέμβριο μετατέθηκε η παράδοσή της τον Απρίλιο. Τον Απρίλιο είπαν τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο τον Αύγουστο και τώρα πάμε στον Νοέμβριο. Αυτή είναι η ιστορία. Σήμερα θα είναι στην ΠΑΦΟ και η Υπουργός Υγείας, η κυρία Κανάρη, ναι, θα ενημερωθεί. Ναι. Την προηγούμενη φορά που είχε έρθει της είχαν πει ότι θα παραδοθεί η μονάδα μέχρι τέλος Ιουνίου. Τώρα θα τις πούν σήμερα ότι λόγω προβλημάτων που υπήρχαν μετατίθεται για τον Νοέμβριο. Εξηγεί... Μετράει ήδη ένα χρόνο. Ναι, να ρωτήσω κάτι. Εξηγεί κάποιος ποια είναι αυτά τα κολλήματα και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί ή απλώς λένε δεν βγαίνουμε παιδιά τώρα, θα πρέπει να το καθυστερήσουμε άλλο λίγο? Δίνουν εξηγήσεις, υπάρχει ένα συμβόλαιο? Δίνουν εξηγήσεις τις γνωστές, ότι χρειάστηκε να γίνουν τροποποιήσεις, χρειάστηκε να γίνουν αλλαγές στα σχέδια, ότι είχαμε προβλήματα με τους υπεργολάβους, δεν έρχονταν τα υλικά. Τα γνωστά που ακούγονται. Ναι, δεν υπάρχει συμβόλαιο με ρήτρα. Με ρήτρες. Ασφαλώς και υπάρχει συμβόλαιο, αλλά ο εργολάβος κάθε φορά όταν του ζητάνε να κάνει μία αλλαγή, ναι, προσθέτει και. Εννοείται. Καλά, πόσες αλλαγές θα κάνουν, Κώστα μου, πόσες αλλαγές να κάνεις πάνω. Ναι. Θα κάνεις όταν το δεις ξανά, μια φορά, δύο φορές. Θα ρίχνεις τείχους και θα φτιάχνεις, ναι, δηλαδή. Τον Δεκέμβριο είχαν εγκρίνει, εν πάση περιπτώσει, καθυστερήσεις μέχρι τον Απρίλιο. Νόμιμες καθυστερήσεις. Τώρα από εκεί και πέρα υπήρχαν και προβλήματα του εργολάβου με τους υπεργολάβους, από ό,τι πληρώνει. Προφορούμαστε, υπήρχαν, ναι, πολλά. Σημασία έχει ότι καθυστέρησε η μονάδα ένα χρόνο. Αυτό ανατρέπει τους σχεδιασμούς για άλλες επεκτάσεις που έπρεπε να γίνουν, να γίνουν στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών, ναι, για περισσότερες κλίνες βρακείας νοσηλείας, για να διατάξεις εκεί του χώρου. Επίσης είναι η ταλαιπωρία των ασθενών στο υφιστάμενο τμήμα, το οποίο ασφιχτιά, θυμάστε τις περιπτώσεις που τους έβγαζαν ασθενείς με το καροτσάκι από το παράθυρο στο τμήμα αυτό, γιατί δεν υπήρχε χώρος να διακινηθούν τα τροχοκαθίσματα. Πραγματικά. Και μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι υποβάλλονται σε εξετάσεις πολύωρες, σε επώδυνες, και έχουν να αντιμετωπίσουν και αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι, ναι, το Νοέμβριο ή στο τέλος του χρόνου, όπως υπολογίζω εγώ, ότι θα δοθεί θα λειτουργήσει η μονάδα. Η Υπουργός της Υγείας έρχεται γι' αυτό στην ΠΑΦΟ ή θα πάει για επίσκεψη έρχεται και για άλλα? Έρχεται, θα είναι και στην ΠΑΦΟ σήμερα στις 9 το πρωί στην ΠΑΦΟ και αργότερα στην πόλη Κρυσοχούς θα δει όλα τα θέματα που αφορούν το νοσοκομείο. Θυμάστε ότι υπάρχουν εκκρεμείς ζητήματα και για το τμήμα, για τη στελέχωση του Τμήματος Πρώτων Βοηθειών, για το οποίο χθες μάλιστα υπήρξε και παρέμβαση της ΠΑΣΗΚΗ, η οποία υπενθύμησε ότι έλεγαν θα στελεχώσουν το τμήμα μέχρι τον Αύγουστο. Από τους 4 γιατρούς έχουν βρει 2, υπολείπονται άλλοι 2. Και για την πόλη Κρυσοχούς είναι τα θέματα εκεί του θαλάμου ασθενών και τα άλλα ζητήματα. Μάλιστα.